εξελίξεις που έχουμε στην περιοχή μας. Δύο ερωτησούλες θέλω να κάνω. Ο Γιάννης Παράς, ξέρω ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Παναχαϊκή. Θέλω να πει και είστε ένας άνθρωπος που δεν κρύβεστε ποτέ. Την άποψή σας, γιατί όπως λέτε τα πράγματα σαν ουδέτερος στη φετινό καλοκαίρι και λίγες μέρες πριν έξω αθλήματος για την Παναχαϊκή. Και δεν ξέρεις κάτι, η Παναχαϊκή μου θυμίζει ένα έργο τα αναμοταρμένα ύψη. Λοιπόν, υπάρχει κατά σειρά πραγμάτων και κατά σειρά ανθρώπων κατά καιρούς που έχουν έρθει, οι οποίοι έχουν έρθει για προσωπική τους για προσωπικά να φαίνονται, να φανούν, να πουλήσουν μούρι, γιατί ενδεχομένως κάποιοι δεν τους ξέρουν τη μάνα τους. Και όταν ήρθαν στην Παναχαϊκή, ήρθαν και να αποκτήσουν, να εκμεταλλευτούν καταστάσεις και να εκμεταλλευτούν το όνομα της Παναχαϊκής. Επειδή εγώ είμαι 500 χρόνια μες στο ποδόσφαιρο, μπορώ να καταλάβω από την πρώτη στιγμή που θα έρθει κάποιος τι σκοπό έχει και τι θέλει να κάνει. Λοιπόν, η Παναχαϊκή έχει κρατήσει έρμεο όλων αυτών των ανθρώπων. Λοιπόν, τώρα βλέπω ότι πάει να μπει σε μια κανονικότητα με έναν άνθρωπο πατρινών από εδώ και πάει να κάνει κάτι. Εγώ είμαι αντίθετος με τον προπονητή ότι πρέπει να φεύγει τόσο γρήγορα. Θα πρέπει να γίνεται καλύτερη επιλογή και καλύτερη, ας πούμε, τοποθέτηση και μεγαλύτερο ψάξιμο σε έναν προπονητή ο οποίος να έρθει και να μείνει. Τώρα ο κύριος Ελευθερόπουλος που είχε έρθει εδώ πέρα, ας πούμε, εγώ ήμουν αυτός, δεν θα βγάλει παρέλαση. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το ότι όμως έφυγε δεν είναι και το καλύτερο για μένα. Βέβαια, ο κύριος Παπαδόπουλος, ο οποίος έρχεται τώρα, σίγουρα ένας πολύ καλός προπονητής, είναι έμπειρος, αλλά φοβάμαι, ας πούμε, μήπως πάλι κάτι πάλι συμβεί. Γιατί τώρα εμείς εδώ πέρα στην Πάτρα, επειδή έχουμε χρόνια να δούμε μια Παναχαϊκή στην κατηγορία που της αξίζει να είναι, και η Παναχαϊκή πρέπει να είναι στην άλλη κατηγορία, δεν εμπιστευόμαστε κανέναν, ναι, και περιμένουμε να γίνει αυτό το πράγμα που τόσα χρόνια δεν έχει γίνει. Αυτό το πράγμα για να γίνει δεν είναι εύκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει σειρά, θέλει τρόπο, θέλει χρόνο. Και φοβάμαι πάρα πολύ στα άσχημα αποτελέσματα μην έχουμε πάλι καινούργιες ανακατατάξεις και καινούργια πράγματα. Κάτι πάει να κάνει τώρα η Παναχαϊκή. Ευελπιστώ να πετύχει το στόχο της. Και να φτάσει, γιατί να φτάσει στην κατηγορία αυτή, γιατί να σου πω κάτι, κύριε Διγενή, μου λείπει πάρα πολύ η μυρωδιά του χόρτου του βραδινού παιχνιδιού και να είμαι στο γήπεδο της Αγιάς. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Να πάω στην Αγία να δω ένα βραδινό παιχνίδι, να μου μυρίζει το χόρτο το κουρεμένο, ξέρεις, η μυρωδιά αυτή που είναι στο γήπεδο. Λοιπόν, και να δω, ας πούμε, απέναντι φανέλες που να είναι φανέλες με ομάδες οι οποίες Ολυμπιακός, να είναι η ΑΕΚ. Να είναι ομάδες οι οποίες αξίζουν να είναι. Κατάλαβα, έχετε εμπιστοσύνη στα λεγόμενά σας. Δεν θα ξέρεις κάτι. Είναι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος πάει κάτι να πάει να κάνει. Δηλαδή, βλέπω, ας πούμε, τώρα πάει να φτιάξει αυτό το. Έχει φτιάξει το γήπεδάκι, ας πούμε, αυτό το γήπεδο, ας πούμε, τώρα εκεί στην Ουρία. Μπράβο του. Κανένας δεν πήγε να πάει να κάνει κάτι τέτοιο. Πήγε και πήρε ένα πούλμαν. Μπράβο του. Κανένας δεν έχει κάνει. Μπορεί, ας πούμε, στο κομμάτι με τον προπονητή, στην πρώτη φάση, ξέρω εγώ, ο Ελευθερόπουλος, ας πούμε. Εντάξει, καλός παίχτης, καλό παιδί, καλός θερματοφύλακας, αλλά να δεν κεράσουμε μια πάστα. Δεν είναι, ας πούμε, για να πας πιο πέρα. Και ο χρόνος τον δείχνει, ας πούμε, έφυγε το παιδί, πήγε στο σπίτι του, έγινε αυτό που έγινε. Τώρα αυτό έχει δημιουργήσει μια αναστάτωση. Είναι θετικό το ότι έχει πάει δύο εβδομάδες πιο πέρα το πρωτάθλημα, για να μπορέσει ο κοινός προπονητής, ο οποίος έχει... Εγώ τον έχω παρακολουθήσει από κοντά και στα παιχνίδια με τον Όφη που ήταν και είναι εξαιρετικός, είναι έμπειρος κτλ. Έχω την άποψη ότι όταν μια ομάδα σαν την Παναχαϊκή θέλει να πάρει κατηγορία, θα πρέπει να πάρει προπονητή που να είναι από το ψηλό ράφι. Θα πρέπει να πάρει προπονητή αλφα-εθνικής. Και όπως θα πρέπει να πάρει και κάποιους παίκτες που να είναι από πιο ψηλό ράφι, να είναι από αλφα-εθνική. Για να μπορέσει, ας πούμε, να πετύχει το στόχο της, γιατί είναι έμπειρη. Τώρα ο κύριος Παπαδόπουλος. Σίγουρα είναι έμπειρος προπονητής, σίγουρα είναι προπονητής από πάνω ράφι. Του εύχομαι να έχει την τύχη, γιατί στον προπονητή είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Των προπονητών τα γάλματα τα φτιάχνουν από χαρτόνι για να καίγονται γρήγορα. Λοιπόν, αυτό που σας λέω είναι γεγονός. Ξεχνάμε αμέσως.
100 καλά, μία άσχημη, έφυγες. Άρα, ναι, ναι. Είσαι ξεκάθαρος, σας θυμάω ότι λέτε την προσωπική σας άποψη, καταθέτετε. Πιστεύετε στον κύριο Παπαδόπουλο. Να σας πω, κύριε Ψαρά, λέως, να φέρεις, λέει στον κύριο Ψαρά, μεγάλο κεφάλι. Υπομονή, εκεί λέμε τους Ρωμά, μόνο το συνικό τείχος, λέει, θα τους επέτρεπε από την μπούκα. Ξέρεις τι γίνεται, όλοι οι άνθρωποι θέλουν διαχείριση. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι εδώ πέρα τώρα και είναι Ρωμά, δεν φταίνε αυτοί που γεννηθήκανε και μεγαλώσανε και μάθανε να ζουν κατά αυτόν τον τρόπο. Όταν υπάρχει όμως ένας σεβασμός και μια αγάπη και μια εκτίμηση, ό,τι και να είναι, μπορείς να τον ηρεμήσεις. Εδώ παίρνουν και βάζουν μέσα στα τσίρκο μέσα, πάνε και φωνάζουν τίγρες και λιοντάρια και τα ηρεμούν. Επομένως είναι όλα θέμα τρόπου. Είναι θέμα τρόπου και συμπεριφοράς στον οποιοδήποτε άνθρωπο απέναντι. Γιατί εμείς έχουμε πολλούς χειρότερους από τους Ρωμά που είναι λαϊκοί σαν και εμάς. Είναι χειρότεροι από αυτούς. Λοιπόν, επομένως, εμένα εδώ πέρα δεν με έχει πειράξει κανένας. Μάλιστα μπορώ να πω ότι προστατεύουν και το χώρο. Αλλά είναι θέμα συμπεριφοράς. Είναι να βρεις τον τρόπο. Πώς θα μπορέσεις να χειριστείς και να μιλήσεις, ας πούμε, στον οποιοδήποτε. Μάλιστα. Άλλο σου λέει, στο γήπεδο της Αγίας, λέει κύριε Ψαρά, έτσι μόνο, λέει στην Αγία η ομάδα. Είπατε ότι σας έχει λείψει να πάτε στην Αγία να μυρίσετε το χορτάρι σε βραδινό παιχνίδι, έτσι. Ναι. Όντως. Το έχω ανάγκη, ρε παιδί μου. Θέλω να το δω αυτό το πράγμα. Αλλά θέλω να το δω, όχι να πάω να παίξει με τον Καραϊσκάκη. Δεν θέλω να πάω να παίξει, ξέρω εγώ με ποιον θα πάω να παίξει. Να πάω να δω ένα παιχνίδι και να το ευχαριστηθώ. Όπως ας πούμε πότε. Τον πάω, έτσι να πω τον πάω. Να σου πω κάτι. Πήγα εκεί και τη βρήκα, ρε παιδί μου. Πω πολύ, τι ωραίο που είναι, τι όμορφα που είναι, τι όμορφα που είναι. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό το πράγμα. Τώρα παίξει τώρα η Παναχαϊκή και τώρα πάμε να παίξουμε το χωριό τώρα. Το χωριό από εκεί και από εκεί και από εδώ. Πού να πας, τι να πάνε. Θυμάμαι τώρα, ας πούμε, γυρνάω πίσω, ας πούμε, καμιά φορά ψάχνω να βρω τίποτα, ας πούμε, έτσι, τίποτα παλιές φωτογραφίες, τίποτα παλιά άλμπου και ανοίγω τα βιβλία μου, ας πούμε, κοιτάω το σχέδιο μου και κοιτάω μέσα τα άλμπου μου κτλ. Και βλέπω φωτογραφίες τώρα. Έχω δει τώρα, θυμάμαι και συγκεκριμένα σήμερα το μεσημέρι. Ψάχνω κάτι να βρω σε ένα σιτάρι μέσα και βρήκα ένα παλιό άλμπου που είχα. Και βρήκα τώρα φωτογραφία μέσα από τον Πανσεραϊκό και είχε 18.000 κόσμο στο γήπεδο. Παναχαϊκή Πανσεραϊκό στην Πάτρα. Τίγκα το γήπεδο. Μιλάμε δεν έπεσε. 18.000, δεν πω. Γεμάτο το γήπεδο. Και δεν υπήρχε. Και πρόσεχε ο Πανσεραϊκό του. Που ο Πανσεραϊκό δεν έχει κόσμο. Και τι κόσμο να έχει τώρα από τι Σέρε να έρθουν στην Πάτρα. Είχε έρθει όλη η Πελοπόννησο. Ξεκινάγανε το πρωί και ερχόσατε το μεσημέρι στο γήπεδο για να δουν την Παναχαϊκή. Από όλη την Πάτρα, από όλη την από την Καλαμάτα, από την Τρίπολη, από τη Σπάρτη, από την Αρκαδία, από όλη την Πελοπόννησο, ερχόντουσαν να δουν την Παναχαϊκή. Λοιπόν, αυτές έχουμε ζήσει, ας πούμε, έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές. Πολύ μεγάλες στιγμές. Δεν είναι δύσκολο να γίνει. Μπορεί να γίνει με σειρά και με αγάπη. Μπορεί να γίνει. Μπορούν να γίνουν, αλλά θέλει τον τρόπο. Ακριβώς. Μια φορά τα λεφτά δεν είναι αυτά που δημιουργούν τις καταστάσεις. Υπάρχουν επιχειρηματίες οι οποίοι είναι πολύ έμπειροι πάνω στο κομμάτι αυτό που εμπορεύονται, έχουν πάρα πολλά χρήματα, αλλά το ποδόσφαιρο είναι διαφορετικό. Το ποδόσφαιρο θέλει τρόπο. Μπορείς και με λιγότερα χρήματα, αλλά με καλύτερη οργάνωση και με σωστούς ανθρώπους να πετύχεις στόχους. Μάλιστα. Άλλος όσος λέει μπράβο στον κύριο Ψαρά, έχω ανατριχιάσει με αυτά που λέτε. Έτσι πρέπει να είναι έδρα της ομάδας μας στην Αγιάλη. Για το 18.000 φαντάζομαι που άκουσε σε μάτς με Παλαισσαριακό που μας είπατε. Το ξέρετε κύριε Βεγενή ότι όταν πληρωνόμασταν δεν μας δίνανε τα χρήματα στα χέρια. Τι μας λέγανε. Μας δίνανε στα αποδυτήρια μέσα, μας δίνανε τα ειστήρια και μας λέγανε παιδιά πάρτε τα ειστήρια και δώστε στον κόσμο και πάρτε το μισθό σας. Βγαίναμε από τη θύρα 1. Μέχρι να φτάσουμε στο περίπτερο είχαμε δώσει όλα τα ειστήρια που είχαμε. Και μάλιστα μας περιμέναν ο κόσμος απ' έξω, γιατί αυτό γινόταν κάθε φορά στο τέλος του μήνα, για να μας δώσουν τα χρήματα, μας τα δίνανε στα ειστήρια, τα οποία ξέραμε ότι θα βγούμε έξω, μέχρι την περίπτερο κάτω θα τα έχουμε δώσει. Λοιπόν, και μας έρχονταν ο κόσμος, ξέρετε, παιδιά, κανένα ειστήριο ακόμα έχει μείνει, ξέρω εγώ. Και παίρναμε και από 50-100 φοράκια και δίναμε, ας πούμε, γύρω-γύρω, ας πούμε, σε κάνα μπιτσιρικά, σε κάνα γεροντάκι, ξέρω εγώ, ή σε κάποιον που το βλέπαμε ότι. Δεν είχε τη δυνατότητα να πάρει ένα ειστήριο να φύγει στο κήπεδο, να μας δει. Μάλιστα. Λέει, αγωνιστική περίοδο 2001-2002, παιχνίδι με
Ολυμπιακό Πειραιώς μέσα στην Πάτρα, Γιάννης Ψαράς, γενικός αρχηγός στον πάγκο της ομάδος, ανέβαινε στα επίσημα με βάβα και βαμβάκι για να φροντίσει ο παδός της Παναχαϊκής. Σε αυτό το μάτι ήμουν αγωνιστικό χώρο στην τηλεόραση. Για να ακούσω την άποψη. Γιατί με είχαν κάνει όλο καφέ, δεν το ξεχνάω αυτό. Δηλαδή, θυμάμαι την αναταραχή, το τι καφέ έπεσε πάνω μου, δεν μπορώ να το. Το λέει ο φίλος ότι σας θυμάται, λέει, να ανεβαίνετε με βάμα, λέει, και βαμβάκι να φροντίζετε τους παδούς Παναχαϊκής, σαν γενικός αρχηγός ήταν στην Παναχαϊκή. Μάλιστα, ναι. Ναι, ήμουνα τότε, αυτή ήταν και η τελευταία φορά που ήμουνα στην Παναχαϊκή. Ήμουνα βοηθός του Σπύρου του Λιβαθινού και μετά ήμουνα με τον κύριο Αναστόπουλο. Αναστόπουλο, ήταν, ναι, η τελευταία χρονιά που είχε μείνει, νομίζω είχαμε μείνει Αλφα Εθνική μετά από το 2002 και μετά νομίζω είχε αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Αρχίσαμε, πέσαμε και αρχίσαμε και άλλαξε όλο το σκηνικό από τότε. Άρα είσαι από τους τελευταίους που ζήτησαν την Super League, έτσι, τη μεγάλη κατηγορία. Ναι, μετά παίξανε την επόμενη σεζόν, όπου την επόμενη σεζόν, ας πούμε, άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την Παναχαϊκή. Ξέρετε τι γίνεται, η Παναχαϊκή είναι τεράστια ομάδα. Εμείς οι παλαιότεροι και προσωπικά εγώ, γιατί εγώ είμαι γέννημα θρέμα. Εγώ έχω μεγαλώσει από παιδάκι. Εγώ είμαι παιδί του Σπύρου του Βουλγαράκη. Είμαι παιδί το οποίο από τα 8 μου, 9 μου χρόνια έμαθα ποδόσφαιρο στην Αγιά. Έμαθα ποδόσφαιρο και έπαιζα στον Άγιο Αλέξη που είναι το σχολείο. Εκεί ήταν τώρα γήπεδο. Εκεί παίζαμε. Έμαθα ποδόσφαιρο στην Ταρτάνη, στο Καρβουνίδι γύρω-γύρω, με ένα τεράστιο δάσκαλο. Όλα αυτά που συμβαίνουν όλα αυτά τα χρόνια με θλίβουν πάρα πολύ και με στεναχωράνε. Και σου μιλάω ειλικρινά, έχω φτάσει σε σημείο να μην μπορώ να έρθω. Όχι γιατί δεν γουστάρω τον έναν και τον άλλον, Δεν θέλω να πάω να δω την Παναχαϊκή να πάω να παίξει τώρα γάμα εθνική. Δεν θέλω την Παναχαϊκή να τη δω, ας πούμε, και β' εθνική να παίξει. Θέλω να πάω τη δω και να πάω τη δω και να είναι απέναντι οι ομάδες αυτές που τις αξίζουν. Η Παναχαϊκή είναι τεράστια ομάδα. Έχει μεγάλη ιστορία. Είναι η πρώτη ομάδα που υπάρχει για μένα, είναι στην Πελοπόννησο. Όχι στην Πάτρα. Στην Πελοπόννησο. Είναι η κορυφαία ομάδα. Με ευρωπαϊκές, με Ευρώπη 6, έχει βγάλει τεράστιες ποδοσφαιριστές. Εγώ παιδί πήγαινα στο σχολείο, γιατί όταν έπαιζα, με βοήθησε ο Θεός και πάρα πολύ μικρός, κατάφερα και έπαιξα, 17 χρονών έπαιξα στην πρώτη ομάδα της Παναχαϊκής. Πήγαινα σχολείο. Λοιπόν, πήγαινα στο σχολείο και σηκωνόσατε τη Δευτέρα όλο το σχολείο και λέγαμε την προσευχή και μόλις τελείωνε με χειροκρότητα και όλο το σχολείο, γιατί παίζαμε και κερδίσαμε. Και είχε έρθει όλο το σχολείο στο γήπεδο για να δει, μέχρι και τους καθηγητές, να δουν το παιχνίδι που παίζαμε. Και αν κάναμε κάποιο παιχνίδι, κρυβόμασταν. Ντρεπόμασταν να βγούμε έξω. Εγώ υπήρχαν πιθανότητες μέρες που δεν πήγαινα καθόλου σχολείο, γιατί είχαμε χάσει παιχνίδι και ντρεπόμασταν να πάω στο σχολείο και θα μου βάζανε χέρι. Βέβαια τότε και εκείνες εποχές υπήρχε και το φιλότιμο, έτσι. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό το φιλότιμο. Σήμερα είναι τα συμβόλαια. Σήμερα είναι τι ημερομηνία λήξης έχει για να λήξει η επιταγή για να πάρω τα χρήματα. Να κάνω 3-4 μεταγραφές μέσα στη χρονιά. Και εντάξει, μωρέ τώρα και τι έγινε τώρα. Ενώ τότε δεν ήταν έτσι. Τότε ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Τότε εγώ προσωπικά σε κάθε παιχνίδι όταν παίζαμε, με το που έπαιρνα τη φανέλα η οποία ήταν κρεμασμένη πάνω στην κρεμάστα, την έπαιρνα, τη φύλαγα και μετά την έβγαζα. Και όταν τελείωνα το παιχνίδι, ποτέ δεν έβγαζα τη φανέλα να την γυρίσω ανάποδα και να την πετάξω κάτω. Την έπαιρνα, τη σήκωνα, τη γύρισα από την καλή μεριά και την κρέμαγα ξανά πάλι. Γιατί η φανέλα της Παναχαϊκής είναι σαν τη σημαία την ελληνική. Η φανέλα της Παναχαϊκής είναι ένα πράγμα το οποίο είναι τίμιο. Είναι ένα πράγμα το οποίο αντιπροσωπεύει κάποιους ανθρώπους. Είναι σύμβολο. Αυτό δεν το ξέρουν πολλά παιδιά. Έχει τύχει και έχω βρεθεί στα πολιτεία της Παναχαϊκής και έχω δει. Τελείωνε το παιχνίδι και η φανέλα κάτω και πατάγανε τη φανέλα για να σκουπιστούν. Και εμένα εκείνη την ώρα μου γυρνάγανε τα πάνω κάτω. Τρελανόμουν. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που ήταν γενικοί αρχηγοί και τα λοιπά και δεν πέρανε θέση. Είναι λίγοι. Φαντάζεστε τώρα, κύριε Διγενή, να κάθεστε τώρα στην πλατεία Γεωργίου και να έχει πάρει την ηλική σημαία και την πατά. Ναι. Τι εικόνα είναι. Πάρα πολλά μηνύματα.
Είμαστε συγκλονισμένοι με αυτά που λέει ο Γιάννης Ψαράς, λέει φίλος. Μας έχεις, άλλος φίλος, μας έχει σηκωθεί τρίχα, κύριε Ψαρά, λέτε μεγάλες αλήθειες. Πρέπει να πω ότι είναι από τις ωραιότερες συνεντεύξεις που έχω κάνει. Άλλος, αυτά που λέει ο φίλος Γιάνναρος είναι αλήθεια. Από τις 11 το πρωί, λέει, στο γήπεδο, κόσμος σε καλή θέση, λέει, να δούμε την Παναχαϊκή μας. Λέει, καλό βράδυ, φίλε Γιάννη. Άλλος φίλος τώρα εδώ. Έχω δακρύσει με τον κύριο Ψαρά, λέει, μου έχει σηκωθεί τρίχα. Όντως, ακούμε πράγματα, πρώτη φορά τα ακούω εγώ σε ραδιόφωνο αυτά πράγματα. Ειλικρινά σας το λέω, έτσι. Είναι συνεντεύξεις που θα μείνουν. Θα σου πω κάτι. Εγώ είμαι 62 χρονών, είμαι το 52 γεννηθές, το 58 γεννηθές. Με έχει βοηθήσει ο Θεός και έχω παίξει ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο. Έχω παίξει κοντά στα 15 με 17 χρόνια επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην Αυταθήκη. Εκτός από 6 μήνες που έπαιξα με την Παναχαϊκή και με πουλήσαν τα Χριστούγεννα και πήγα στον ΠΑΟΚ. Έχω παίξει Champions League, έχω παίξει Κύπελλο UEFA, έχω παίξει με τις εθνικές ομάδες. Όταν καμιά φορά κοιμάμαι το βράδυ και ξαπλώνω και μου έρχεται στο μυαλό μου μια αναδρομή, ευχαριστώ τον Θεό που μου έχει δώσει τη δυνατότητα και έχω ζήσει πράγματα και καταστάσεις. Νιώθω πάρα πολύ ευλογημένος και πάρα πολύ τυχερός που κατάφερα στη ζωή μου και έκανα αυτό που αγάπαγα, το έκανα δουλειά. Και με αυτό επιβιώνω και με αυτό ζω. Λοιπόν, και το κάνω με αγάπη. Το μεγάλο μου όμως εμένα είναι παράπονο, το οποίο σας το λέω τώρα και θα ακούσει όλος ο κόσμος, ποτέ μα ποτέ δεν έχει έρθει ένας να μου πει, έλα εδώ ρε Γιάννη, είσαι 150 χρόνια μέσα στο ποδόσφαιρο, είσαι αυτός που είσαι, έλα εδώ και πες μας 5 πράγματα, τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, εμένα είναι τώρα, ας πούμε, αυτή η τεράστια ομάδα η οποία με γέννησε, γιατί εμένα η Παναχαϊκή είναι η μάνα μου και ο ΠΑΟΚ που πήγα εκεί είναι ο πατέρας μου. Είναι δύο, ούτε τον πατέρα σου και τη μάνα σου αγαπάς. Αλλά θες να σου πω και κάτι. Λίγο πιο πολύ τη μάνα μας όλη την αγαπάμε περισσότερο από τον πατέρα μας. Γιατί η μάνα μας μας προσέχει περισσότερο, μας κρύβει, μας κάνει τα χατήρια. Ενώ ο πατέρας είναι λίγο πιο αυταρχικός. Μας ζει και μια ξυλιά, θα μας βαρέσει κιόλας. Ενώ η μάνα τα μάτια θα πατσιβγάλεις και θα σου πει, παιδάκι μου, έλα κάτσε δίπλα μου. Λοιπόν, με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ αυτό. Ποτέ δεν βρέθηκε κάποιος να έρθει και να μου πει, έλα εδώ Γιάννη, πες μας, σε θέματα που αφορούν ακαδημίες. Ποτέ. Έλα. Άμα δεν πάω εγώ τώρα, που έχω τώρα, με το ποδόσφαιρο, 20 χρόνια, πάνω σε θέματα που αφορούν θέματα ακαδημιών, βρέστε μου εσείς κάποιον άλλον, ο οποίος είναι πιο έμπειρος από μένα και θα μπορεί να έχει άποψη. Και αυτά μιλάμε τώρα. Να πας και να πεις πράγματα σωστά, να βοηθήσεις το ποδόσφαιρο, να βοηθήσεις ας πούμε την ομάδα σου. Να μπορείς να βοηθήσεις. Λοιπόν, είναι κακή διαχείριση πραγμάτων, γιατί όπως συμβαίνει σε μένα, συμβαίνει και σε κάποιους άλλους. Δυστυχώς σήμερα στο ποδόσφαιρο είναι ο κολλητός του κολλητού, ο φίλος του φίλου, ο ένας, ο μπήξης, ο δείξης και το αποτέλεσμα είναι αυτά που γίνονται τώρα. Γιατί δεν έχουμε πόδια, έχουμε πόδια ξύλινα. Δεν κοιτάμε τις βάσεις. Παναχαϊκή, θες να φτιάξεις μια ομάδα να την πας σε αλφα κατηγορία, να είναι αλφα και να είναι σταθερή. Όπως είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάποιες άλλες, ας πούμε, τις επαγγελίες, ας πούμε, ξέρω. Επιτρέπετε τώρα να είναι τώρα, να είναι η Νίκη Βόλου, να είναι ο Βόλος και η Λαμία τώρα, αλφα και η Παναχαϊκή τώρα να είναι στα χωράφια. Λοιπόν, αλλά πρέπει να ξεκινήσεις, ξεκινάνε ανάποδα. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μπορείς να πεις σε κάποιους ανθρώπους. Αλλά το θέμα είναι ότι αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα, ο οποίος δεν έχει έρθει κάποιος να έρθει και να μου πει, έλα τώρα Γιάννη, πες μας εδώ τι πρέπει να κάνω. Γιατί δυστυχώς εμείς εδώ στην Ελλάδα τα ξέρουμε όλα. Αυτό το ξέρω. Για όλα. Μάλιστα. Λέει φίλος, το κύριε Ψαράν άρχισε στο γήπεδο, σας έχει ανάγκη Παναχαϊκή και ο κόσμος σας βλέπει. Είστε και βάλω και πρότυπο. Άλλος φίλος, Γιάννη Ψαρά, μας έχει συγκλονίσει απόψε όλους. Κοιτάξτε, εγώ κύριε Αλέξη, μιλάω, πώς να σου πω τώρα. Εγώ μιλάω φωναχτά αυτό που σκέφτομαι. Και με το συνέστημα που θα πω εγώ αυτή τη στιγμή. Το συνέστημα είναι μεγάλο, γιατί εγώ είμαι, όπως είπα και πρωτήτερα, είμαι από τα λίγα παιδιά τα οποία είμαι γέννημα θρήμα της Παναχαϊκής. Είμαι από τα λίγα παιδιά, από πολύ λίγους. Υπάρχουν πάρα πολλοί λίγοι οι οποίοι έχουν φύγει. Δηλαδή είναι ο Μπάμπης Φρονστηρόπουλος, είναι ο Σπούργος, ο Βασιλόπουλος, ο Σπυράκος, ξέρω εγώ, ο Χρήστος. Ο Νίκος ο Παπαγιανόπουλος, είμαστε γέννημα θρέμα.
Και μέσα εμείς μεγαλώσαμε. Εμείς μεγαλώσαμε κάτω από την κερκίδα. Εμείς, ας πούμε, εμένα τα τετράδια μου και τα βιβλία μου, γιατί έχω φυλάξει αρχεία, τα έχω στην άκρη. Εγώ έχω βιβλία τα οποία ήμουν ακόμα στα τετράδια μου που ήμουν παιδί. Σε όλα τα φύλλα, μπρος, πίσω, μέσα, αριστερά, δεξιά, απ' έξω κτλ. Κοίτα να πάνω όλα με τα σήματα της Παναχαϊκής και παίχτες. Κάποια στιγμή πήγα και μου ζήτησε ο καθηγητής να του δώσω το τετράδιο να το ανοίξω και εγώ ξεχάστηκα και του δώσα ένα άλμπου και είχαμε στα φωτογραφίες. Και μου λέει, τι είναι αυτό, μου λέει, που μου. Α, του λέω, συγγνώμη, δάσκαλε, έκανα λάθος. Του λέω, περίμενε, στο άλλο. Το είχα μαζί μου. Δεν μπορεί να καταλάβει κάποιος. Μπορεί να με καταλάβουν κάποιοι οι οποίοι μπορεί να με έχουν ζήσει στο γήπεδο όταν έπαιζα, να είναι κάπου στην ηλικία τη δικιά μας. Η Παναχαϊκή είναι έρωτας. Είναι έρωτας σε καψούρα. Όχι σε γάμο, γιατί συνήθως λένε ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα. Είναι σαν να έχεις γνωρίσει μια 18χρονη κοπέλα και να την γνωρίζεις 30 χρόνια και να την έχεις καψούρα. Αυτή είναι η Παναχαϊκή. Για μένα είναι. Συγκλονιστικός Γιάννης Ψαράς. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.